Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα. Και αυτή η κόκκινη γραμμή έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτο σημείο σύγκλησης. Η αιτία της σημερινής κρίσης. Ο κορονοϊός και οι επιπτώσεις του. Ο κορονοϊός επιτάχυνε μια διαδικασία εκδήλωσης της καπιταλιστικής κρίσης. Άλλωστε, και πριν το ξέσπασμα της επιδημίας, όλες οι εκτιμήσεις οι οποίες γινώσονται μίλαγαν για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και τους κινδύνους εκδήλωσης μιας βαθύτερης καπιταλιστικής κρίσης. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς θέλετε να συγκαλύψετε ποιος ευθύνεται και ποιος πληρώνει. Όπως λέγατε και στο παρελθόν, στην προηγούμενη κρίση, ότι ήταν κρίση του καζινοκαπιταλισμού, του κρατικού χρέους και μια σειρά άλλα ζητήματα, επιπτώσεις, αλλά όχι την ουσία. Δεύτερο στοιχείο σύγκλησης είναι η αντιμετώπιση της νέας καπιταλιστικής κρίσης. Μιλάτε όλοι σας για οριζόντια μέτρα, ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι, ότι όλοι υφιστάμεθα τις ίδιες επιπτώσεις. Λαός και κολονάκι που θα έλεγε ο λαός μας έχουν τα ίδια προβλήματα. Άρα πρέπει να είναι κοινά τα μέτρα αντιμετώπισης. Όμως μέσα και ο Υπουργός παρουσίασε ένα κατάλογο 59 λέει παρεμβάσεων που έχει πάρει η κυβέρνηση. Τι προσπαθείτε να συγκαλύψετε με τα οριζόντια μέτρα, με τον κατάλογο των 59 μέτρων? Το ποιος ωφελείται από τα μέτρα αυτά? Αυτό προσπαθεί να συγκαλύψει, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των μέτρων ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και ό,τι περισσεύει από αυτό το πακέτο δίνονται για να ικανοποιηθούν ή μάλλον για να αντιμετωπιστούν, για να είμαι πιο ακριβής, κάποιες από τις επιπτώσεις της κρίσης και της επιδείνωσης θέσης στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και στη φτωχομεσαία αγροτιά. Ένα μικρό κομμάτι είναι αυτό. Και μάλιστα, πολλές φορές αυτό το μικρό κομμάτι συγκαλύπτει την έμεση στήριξη των επιδιώξεων των επιχειρηματικών ομίλων, όπως είναι το πρόγραμμα Συνεργασία. Τι θεσμοθετεί επί της ουσίας? Την εκπεριτροπή εργασίας. Δηλαδή την ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Αυτό που επιδιώκουν οι καπιταλιστές. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, την εκπεριτροπή της εργασίας, αλλά και τη μείωση των αποδοχών, κατά 20%. Μιλήσατε, για παράδειγμα, για τους εποχικούς εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, οι οποίοι θα πάρουν και αυτοί κάτι. Τι δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ξεχάσατε να το πείτε. Θα πάρουν 1.200 ευρώ για 4 μήνες, για να ζήσουν ένα χρόνο, με 1.200 ευρώ. Και ξεχάσατε να πείτε ότι το 1/3 από αυτούς δεν παίρνει φράγκο δεκάρα τσακιστή. Δεν θα πάρει το 1/3 από τους εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό δεκάρα τσακιστή. Πώς θα επιβιώσουν? Γι' αυτό λέμε ότι δεν βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Γιατί το παράδειγμα του τουρισμού είναι αποκαλυπτικό. Οι επιχειρηματικοί, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι τα προηγούμενα χρόνια κέρδισαν πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί έχουν, μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Δεν έχουν καμία επίπτωση και αντίθετα προχωρούν πολλοί από αυτούς σε συνθήκες κρίσης σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Στον τομέα του τουρισμού πάλι. 7 ανακοινώσετε προχθές μεγάλα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού. Ακόμη μεγαλύτερη επίπτωση της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, άρα και, και των επιπτώσεων των οποίων υπάρχει. Και την ίδια στιγμή λέτε ότι ο εργαζόμενος μπορεί να επιβιώσει με την ίδια κατάσταση, που δεν μπορεί να ζήσει ούτε μια μέρα ο ξενοδοχό υπάλληλος. Από αυτήν την άποψη, αυτό εμείς τονίζουμε ότι δεν βρίσκονται όλοι στο ίδιο καράβι. Και επί της ουσίας, οι διαφορές που έχετε με τα άλλα κόμματα είναι μικροδιαφορές. Οι μικροδιαφορές στην κοστολόγηση των μέτρων και στο πόσο γρήγορα ή αργότερα θα πάρθουν αυτά τα μέτρα. Που αυτές οι διαφορές δεν αναιρούν το χαρακτήρα των προτάσεων που έχετε και εσείς η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής. Στο πώς δηλαδή θα θωρακιστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτός είναι ο καημός και της αγωνίας σας, αλλά και επί της ουσίας. Ενώ προσπαθείτε να συγκαλύψετε το ποιος κερδίζει, ταυτόχρονα
συγκαλύπτει και το ποιος πληρώνει για τα μέτρα αυτά. Γιατί τα πληρώνει ο λαός. Παράδειγμα, το πρόγραμμα γέφυρας το οποίο εξαγγείλατε τώρα. Από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα, κύριε Υπουργέ? Από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε. Ποιος συμβάλλει στον κρατικό προϋπολογισμό? Οι φορολογούμενοι. Ποιοι είναι οι φορολογούμενοι? Τα λαϊκά στρώματα, 95% συμβάλλουν στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Δηλαδή, ο λαός θα πληρώσει για να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες τις επιπτώσεις από τα κόκκινα δάνεια ή από την εμφάνιση νέων κόκκινων δανείων. Έτσι είναι, κύριε Υπουργέ. Το πακέτο αυτό γέφυρα, αυτό σημαίνει. Ότι θα συνεχίζετε να αφεμάζετε το λαό για να σώσετε τις τράπεζες και τους επιχειρηματικούς όμιλους. Και αποτελεί πρόκληση. Εν μέσω μνημονίων, ο λαός πλήρωσε πάρα πολλούς φόρους και καινούργιους φόρους, οι οποίοι ήρθαν και έμειναν. Και την ίδια στιγμή οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαλλάσσονταν από τη φορολογία. Πλήρωναν όλο και λιγότερο. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και τώρα το ίδιο επί της ουσίας γίνεται. Δηλαδή, αρμέγετε το λαό για να ταΐσετε τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δεν βάζουμε στη μέση και τα ευρωπαϊκά πακέτα, τα οποία είναι καθαρό και ότι θα πάνε χωρίς αμφιβολία στους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε, η διαπάλη η οποία γίνεται στο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα είναι για το ποιος θα αποφεληθεί περισσότερο. Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι κράτου μέλους θα ωφεληθούν περισσότερο και ποιοι λιγότερο. Αυτή είναι η διαπάλη. Και όχι για το χαρακτήρα και την ταξικότητα του αντιλαϊκού πακέτου, το οποίο θα το πληρώσουν οι Ευρωπαίοι λαοί. Και επί της ουσίας, προεπιδιώκεται να συγκαλύψετε και την επόμενη μέρα, αυτό που έρχεται μετά. Γιατί βεβαίως τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα, όπως δεν ήταν προσωρινού χαρακτήρα τα μνημονιακά μέτρα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, από τη μια μεριά επιδιώκεται να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία και να τσακίσετε τα εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα στο βωμό αυτό. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει εντός εισαγωγικών νέο μνημόνιο, όμως υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν τα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι μεταρρυθμίσεις, όσο ουδέτερες και αν ακούγονται, είναι βαθιά ταξικές. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις, τα μνημονιακά μέτρα οδήγησαν στην εργασιακή ζούγκλα, γιατί οι μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος οδήγησε το λαό να εργάζεται μέχρι τα βαθιά γεράματα και να παίρνει συντάξεις πείνας, γιατί οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας οδήγησαν στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος της υγείας για να μπορεί να αναπτυχθεί ο επιχειρηματικός τομέας και σήμερα να προχωρήσει διαδικασία σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και ταυτόχρονα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θέλετε να θωρακίσετε και το σύστημα μέσα από τους νόμους που αποτρέπουν, που επιδιώκουν να βάλουν στο γύψο τη λαϊκή πάλι. Όμως και αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα δεν είναι διαχειριστική ικανότητα του ενός ή του άλλου. Γιατί δεν αλλάζει το μείγμα των μέτρων, ο ταξικός χαρακτήρας των μέτρων που προτείνεται. Αλλά, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, είναι ότι ο λαός δεν πρέπει να δεχτεί να πληρώσει ακόμη μια φορά τα σπασμένα της κρίσης και να πληρώσει, εμείς το λέμε καθαρά, το μεγάλο κεφάλαιο να πληρώσει. Έτσι λοιπόν, η οργάνωση και η σύγκρουση με τον ορατό εχθρό, που δεν είναι ο κορονοϊός ορατός εχθρός για την εργατική τάξη, για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τη φτωχομεσαία αγροτιά, είναι η μονοπωλιακή όμιλη, είναι το σύστημα αυτό και οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, είναι να αντιπαλέψουν αυτό τον ορατό εχθρό και να συγκρουστούν με αυτό, για να μην ξαναπληρώσουν για την κρίση. Και υπάρχουν στόχοι πάλιες για να βελτιωθεί η θέση τους σε συνθήκες έντονης βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και να πληρώσουν το κεφάλαιο, αλλά και πάνω απ' όλα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες, που σημαίνει ριζικές ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας, κοινωνίας και οικονομίας.